Καλησπέρα και στον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πρώην γραμματέας του κόμματος και υποψήφιος, από ό,τι ξέρουμε, στην Ανατολική Αττική. Η πρόθεση είναι αυτή. Περιμένουμε για τις επίσημες απαντήσεις. Κύριε Ξαναγή, επειδή ξεκινήσατε με το θέμα της Ισπανίας. Ναι, και αποψινό είναι. Πρέπει να πω τρεις ώρες. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παράδειγμα που δείχνει μια διαφοροποίηση στη στρατηγική για την πολιτική. Έστω και συμβολικά. Εγώ δεν θα πω ότι είναι οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές που κυβερνούν στην Ισπανία και όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά υπάρχει εξής διαφορά και εξής αντίθεση. Τι κάνανε στην Ισπανία? Πήγανε και φορολογήσανε με εισοδηματικά κριτήρια εκείνους που έχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να φορολογηθούν και να εισφέρουν στα δημόσια οικονομικά. Είπα ότι κατάφεραν με αυτό να συγκεντρώσουν περίπου 1,5 δις. Δεν φορολογήσαν κανένα ακόμα. Είναι μια έκτακτη σφορά. Θέλουν λοιπόν να φορολογήσουν. Για να πάρουν 1,5 δις. Στην ουσία, να πάρουν 1,5 δις. Σε δύο χρόνια. Ωραία. Η διαφορά στην οποία θέλω να μείνω είναι αυτή που αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια. Και το λέω αυτό γιατί σημασία δεν έχει μόνο το πόσοι φόροι μειώνονται και πόσοι αυξάνονται ή μένουν σταθεροί. Σημασία έχει και το ποιοι είναι αυτοί οι φόροι. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα η σχέση έμεσων και άμεσων φόρων εξακολουθεί να παραμένει πάρα πολύ υψηλή προς τους έμεσους. Τι εννοώ? Εννοώ ότι όλα αυτά τα γενναιόδωρα πακέτα που ανακοινώνονται και από την κυβέρνηση δεν είναι λεφτά του κύριου Μητσοτάκη προσωπικά, προφανώς. Είναι λεφτά που προέρχονται από τους Έλληνες φορολογούμενους. Προφανώς, πάντα. Συμφωνούμε. Αυτό δεν είναι αντικειμενικά. Συμφωνούμε. Πώς προέρχονται τα λεφτά αυτά? Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μεταξύ Νοεμβρίου και περασμένου Μαρτίου ήταν πάνω από 5,5 δις τα υπερέσοδα. Προέρχονται από τους σταθερά υψηλούς έμεσους φόρους, δηλαδή ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και στα τρόφιμα. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί αυτοί οι φόροι είναι οριζόντιοι. Και ο φτωχός και ο πλούσιος τους πληρώνουν με τον ίδιο τρόπο. Όταν πας στο αμάξι σου στο βενζινάδικο, που δεν είναι είδος πολυτελείας για να πας τη δουλειά σου και βάζεις βενζίνη, όσα λεφτά κι αν έχεις στον τραπεζικό λογαριασμό, πληρώνεις τον ίδιο φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να πάρεις μακαρόνια, που δεν είναι είδος πολυτελείας, πληρώνεις τον ίδιο ΦΠΑ, όσα λεφτά κι αν έχεις στον τραπεζικό λογαριασμό. Τότε η πρόταση για μείωση ΦΠΑ, λοιπόν, τότε ευνοεί τους πλουσίους, δεν ευνοεί τους φτωχούς. Ίσα-ίσα, το αντίθετο. Πώς γίνεται, το αντίθετο. Μειώνοντας τους οριζόντιους φόρους, αυτοί που ευνοούνται είναι οι φτωχοί. Πώς γίνεται αυτό? Ο πλούσιος πληρώνει. Βάζοντας εισοδηματικά κριτήρια στη φορολογία, αυτοί που ευνοούνται είναι οι φτωχοί σε ένα μοντέλο δίκαιης αναδιανομής. Το λέω αυτό γιατί. Το ξέρετε όμως, κύριε Χριστοδουλάκη, δεν θα θέλω να σας διακόψω. Παρακαλώ, κύριε Χριστοδουλάκη. Αλλά το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα πάντα ήταν η φοροδιαφυγή. Μπράβο, πολύ συμφωνώ. Και η επισήμανση του άμεσου φόρου, ο άμεσος φόρος δεν αποδίδει όσα αποδίδει ο έμεσος. Θα σας επικαλεστώ για να μην διαφωνούμε και σε όλα. Είπατε πάρα πολύ σωστά ότι πολλές φορές μια μείωση φόρων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των φορολογικών εσόδων. Μια μείωση φόρων, για παράδειγμα, στα βασικά αγαθά και στα τρόφιμα, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης και άρα αύξηση σε απόλυτο αριθμό των φορολογικών εσόδων. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και αν υπήρξε κενό στα φορολογικά εσόδα, δεν το είδαμε να έρχεται μέσω της φορολογίας, για παράδειγμα, των εισοδημάτων που μπορούν να εισφέρουν. Ένα. Δύο. Τι δεν έκανε η κυβέρνηση? Δεν πείραξε καθόλου την τελική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και της ενέργειας. Αυτό που είπε και ο Σκουπίδης. Εμείς λέμε πάνω, λοιπόν το εξής. Δεν παρενέβη καθόλου στη λιανική τιμή. Και το λέμε συνέχεια. Ναι. Πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Πάρτε την τιμή του Μαΐου του 2021, το πολύ μέχρι 10% μεταβολή. Γιατί? Για να εισφέρουν και οι ηλεκτροπαραγωγοί και οι υπάροχοι στον επιμερισμό του κόστους και της ευθύνης στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και όχι μόνο οι καταναλωτές. Ανταυτού, παίρνει τα λεφτά λοιπόν από την έμεση φορολογία, τα διαχειρίζεται, πουλάει γενναιοδωρία με επιδόματα και αυτά, ενώ ξεκινάνε από εμάς, καταλήγουν στον ηλεκτροπαραγωγό χωρίς μείωση της τιμής. Αυτή λοιπόν για μένα είναι μια προβληματική στρατηγική. Επόμενο. Σας ευχαριστώ, κύριε Στοδηλάκη. Παρακαλώ, απλά. Όχι, πείτε μου και θα πω το σχετικό μετά. Άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είχαν ενδιαφέρον. Άκουσα όμως συγκεκριμένα τον κύριο Τσίπρα να λέει μείωση του φόρου προστέμενης αξίας στα τρόφιμα από το 13% στο 6%. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την πρόταση? Γιατί αφορά, ξέρετε, κοιτούσα εδώ την τιμή τώρα μου στείλε ο Πάνος Ζαχαροκυδάκης, το γάλα, όχι όλα τα προϊόντα, το γάλα, ας πούμε, είναι πιο ακριβό στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία. Και παίζει ρόλο και η ΦΠΑ. Δεν διαφωνούμε στη λογική αυτή. Είστε υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ, του φόρου κατανάλωσης? Όχι, το είπα πρώτος, κύριε Καναμέρα. Συγγνώμη. Όχι, όχι. Και το σημαντικό δεν είναι το είπα από την εκπομπή. Ναι, όχι, δεν το είπα εδώ στην εκπομπή. Από τον περασμένο Μάρτιο έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση που αφορά και το ποσοστό στο 6% μάλιστα του ΦΠΑ και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια που αφορά το εύρο τη κρίση και στοιχεία τα οποία είναι κοστολογημένα και ρεαλιστικά. Και έρχομαι στο επόμενο. Φυσικό αέριο. Στη ΔΕΘ δεν ακούσαμε τίποτα
για τη στήριξη αυτών που πήγανε στο φυσικό αέριο. Σήμερα είδαμε ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιμένουμε. Λέω. Μακάρι. Λέω. Έχει ανακοινωθεί πάντως. Έχουν ανακοινωθεί. Απλώς δεν είναι μόνο τη έκταση. Για 50%. Είδαμε λοιπόν ότι η Ευρώπη δεν αποδέχεται το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Αντιδράει σοσιαλιστική Γερμανία, κύριε Στοβουλά, γιατί μου φέρετε το παράδειγμα τη σοσιαλιστική τη Ισπανία. Διαφωνώ. Δυστυχώς δεν παίζει ρόλο η ιδεολογία στη Γερμανία, αλλά τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό αφορά το συντελώ αντιπροσώπευση τη Ευρώπη και τη λογοδοσία, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Όχι. Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ είμαστε να αναζητούμε τα συμφέροντα των Ελλήνων και των ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη. Και όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό, γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς. Πάμε, μπράβο. Για την πατρίδα μας, για τον ελληνικό λαό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, φυσικό αέριο. Επελέγει ως στρατηγική μετάβαση από το Λιγνίτη, η απόλυτη εξάρτηση από το φυσικό αέριο μας κάνει απόλυτα ευάλωτους οποιασδήποτε γεωπολιτικές μεταβολές που τις βιώνουμε σήμερα. Δεν θα γίνει πόλεμος. Και δυστυχώς υπάρχει και η λογική και από κυβερνητικά στελέχη που λέει ότι κάποιοι μπορεί να μείνουν πίσω όσοι δεν προσαρμοστούν στη διαχείριση αυτή, στην επιστροφή σε παραδοσιακές μορφές. Το μαζέψανε άρον-άρον αυτό. Συμφωνώ. Αλλά δυστυχώς υποκρύπτει ένα σκεπτικό. Δεν προσαρμόζονται, πεθαίνουν. Εγώ το λέω πολύ ευγενικά. Να μείνουν πίσω. Επόμενο σημείο. Όχι, δεν ισχύει αυτό, δεν εκφράζει Νέα Δημοκρατία. Επόμενο σημείο. Όχι, λέμε τι είπε ο κύριο Πέτσα. Εγώ δεν μένω στα πρόσωπα. Μπορεί να πει ότι δεν αποδέχεται η Νέα Δημοκρατία. Το διόρθωσε ο ίδιο. Είδαμε στη ΔΕΘ. Ένα πρωθυπουργό μια υποτιθέμενη φιλελεύθερη μεταρρυθμιστική κεντροδεξιά ή όπω θέλετε να την πείτε εσεί, δεν παρεμβαίνω στα δικά σα παράταξη, να παρουσιάζει ένα μοντέλο απόλυτη επιδοματική εξάρτηση και κανένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Αυτό ακριβώς το μοντέλο που η Νέα Δημοκρατία το Δεκέμβριο του 2018 κατήγγειλε το ΣΥΡΙΖΑ και για μένα ορθώς. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από ομήρους ή πελάτες της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας για να διαμορφώσει μια δυνητική εκλογική πελατεία. Η χώρα έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα κάνει τομές, αλλαγές σε όλους τους τομείς, στο αντιστοιχειακό της μοντέλος, πίσω θέματα κοινωνικού κράτους, από το βουβατικό, την παιδεία, την υγεία και πάρα πολλά άλλα. Χωρίς να αφορά εσάς προσωπικά και τη γενιά στελεχών του Πασόκ, τη δική σας. Πίσω από τη λέξη μεταρρυθμίσει γίνανε εγκλήματα 10 χρόνια στην Ελλάδα. Ναι, αλλά γίνανε και μεγάλες αλλαγές. Θέλει προσοχή. Και ακόμα και στην πιο δύσκολη συγκυρία της κρίσης. Προσέξτε. Και άμα τα ζητήσει από τις μεταρρυθμίσεις, υπήρξε το Πασόκ έχει σαφέστατη υποβάθμιση του κοινωνικού επίπεδου των Ελλήνων. Η απόλυτη υποβάθμιση. Για να έρθω λοιπόν. Έτσι, και επειδή οι δείκτες είναι κόστος δανεισμού. Υπάρχουν και αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά το Πασόκ μπορεί να γυρίσει πίσω στην ιστορία του, σε οποιαδήποτε πτυχή της, και να πει 15 πράγματα που άλλαξαν τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Λοιπόν, και κλείνω αυτό το σκεπτικό. Η χώρα λοιπόν δεν χρειάζεται πελάτες ή ομήρους. Χρειάζεται σοβαρές αλλαγές που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος. Η έκθεση Λύτρα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και μέσα στην υγειονομική κρίση, δεν είναι μια μελέτη. Δεν είναι μόνο έκθεση Λύτρα. Είναι μια μελέτη. Είναι και τα στατιστικά στοιχεία, τα νούμερα. Είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι, όπως για παράδειγμα το Αγρίνιο, με 100% θνητότητα που δεν το αμφισβητεί κανείς. Και είναι δυστυχώς και μια εικόνα των δημόσιων νοσοκομείων και όχι μόνο. Και των σχολείων και πάρα πολλών άλλων παραμέτρων αφορούν την κοινωνική προστασία, αφορούν τη συντάξη, αφορούν την προσωπική κύριε, διαφορά που δεν έχουμε δει να γίνει τίποτα. Αληθεύει ότι δυστυχώς δείχνει. Απαγορεύτηκε η πρόσβαση του κύριου Λύτρα να έχει στοιχεία από την κυβέρνηση. Ο ίδιος το είπε. Ο ίδιος το είπε ότι κλειδώθηκε για όλους η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση, γιατί είπαν ότι είχαν ζητήσει και άλλοι επιστήμονες και δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Και ο Λύτρα την είχε αυτή τη δυνατότητα. Κύριε Λευτερόπουλο, να επικαλεστώ τη δικιά σας εμπειρία. Γνωρίζετε, επειδή είπαμε για τα φορολογικά έσοδα, ότι εδώ και 30 χρόνια, περίπου πριν τα μνημόνια, από τη δεκαετία του 80, η Ελλάδα ως ποσοστό φορολογικών εσόδων επί του ΑΕΠ υπολείπεται κατά 10, συνέχεια, επί 30 χρόνια, συνέχεια 10 μονάδες από το αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είμαστε στους 30-32, ό,τι άλλοι είναι 42-43. Ήταν δηλαδή μια από τις βασικές αιτίες χρεοκοπίας. Για να θυμίζουμε αυτά τα στοιχεία. Είναι η φοροείσπραση, είναι η φοροέλεγχη. Αυτές είναι οι πραγματικές αλλαγές. Μας θα πείτε σε λίγο κι εσείς. Περίπου τώρα θα πω τα νούμερα. Σήμερα έχουμε τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ που δίνει με την αναγωγή γύρω στο 15% στο Πασό. Πριν δύο μέρες είχαμε τη ΜΑΡΚ για τον Αντένα που έδινε γύρω στο 11%. Χωρίς αλλαγή. Χωρίς αλλαγή. Πάντως είχε μια διαφορά γύρω στο 12%. Πάνω από 2,5%. Ζαλίζεστε, θέλει να πει. Κάτω πάνω. Όχι, ζαλίζεστε. Εν πάση περιπτώσει, τι ισχύει με τις δημοσκοπήσεις, τις εμπιστεύεστε?
Και τι εικόνα έχετε εσείς, ναι. Φέρει πίνε, εσείς κινείστε πιο πολύ στην Ανατολική Αττική, γιατί πιθανότατα θα ανακοινωθείτε και θα είστε υποψήφιος εκεί. Η ερώτηση δικιά μου, απλά αν μπορείτε να απαντήσετε, βέβαια, εντάξει, είναι και κάθε περιφέρεια έχει τις ιδιαιτερότητες της. Ο βόρειος τομέας, για παράδειγμα, έχει πιο ισχυρή Νέα Δημοκρατία. Ο δυτικός τομέας έχει ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Η εικόνα σας για το οποίο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Η Νέα Δημοκρατία λέει να οι δημοσκοπήσει 8 μονάδες, 7-10. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πλαστογραφία, είπε ο κύριο τη στιγμή. Ο κύριο Ιωσήρα, το λογό αλλά σοβαρά το έλεγε προφανώ και θεωρεί ότι είναι πρωτοκόμμα. Εσά σα ρωτούσαν τώρα από αυτό που βλέπετε, ποιο θα λέγατε ότι είναι πρωτοκόμμα από τα δύο πιο μεγάλα δημοσκοπικά κόμματα. Εννοείται να εκτιμήσω αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτίμηση να κάνετε από την κοινωνία που περνάτε. Νομίζω δεν είναι αυτό το ζητούμενο πάντω. Ναι, αλλά εγώ θα μπορούσα να πω το εξή. Θα μπορούσα να πω το 15%. Έχουμε πάντα από κοινωνία. Όσοι περπατάτε μέσα σε κόσμο, εσεί περπατάτε μέσα σε πολύ κόσμο. Και τα νούμερα και η πραγματική εικόνα στην κοινωνία λένε το εξή. Εμεί έχουμε διπλασιάσει τα ποσοστά μα τουλάχιστον ω εκτίμηση, έτσι είναι προφανώ. Και η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει, αν δεν κάνω λάθος, με τα σημερινά 5 μονάδες και ο ΣΥΡΙΖΑ 6. Αυτό δείχνει όχι ότι υπάρχει ριζική ανατροπή των πολιτικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι παράλογο να έχει χάσει αντιπολίτευση 6 μονάδες, σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το αντιλαμβάνω. Αλλά δείχνει τουλάχιστον ότι υπάρχει μια στάση συνέπειας, υπευθυνότητας, αξιοπιστίας, με αντιπροτάσεις, με σοβαρό λόγο που θέλει να είναι χρήσιμη για το καλό των πολλών, η οποία επιβραβεύεται. Και αυτό είναι ένα αντικειμενικό. Και τι θα κάνετε την επόμενη των εκλογών. Αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός. Δεν γίνεται αλλιώς. Μικρή παρένθεση και θα απαντήσω. Επειδή με ρωτήσατε τι βλέπουμε έξω. Τι βλέπετε. Βλέπουμε έξω έναν κόσμο ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα και δεν είναι καλό να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στην κοινωνία. Γιατί πολλές φορές δυστυχώς νομίζω η κυβερνητική. Είδατε τι έκανε στην Ιταλία. Δεν αφορά τη σχεδόν κυβερνητική αλαζονία. Πολλές φορές δείχνει ότι δεν καταλαβαίνουν ποια χώρα κυβερνάνε και ότι δεν καταλαβαίνουν τι προβλήματα έχει. Ο Κυριάκος και οι περισσότεροι βουλευτές το καταλαβαίνουν. Αν κάποιοι είναι αλαζόνες. Οι εφαρμοζόμενοι πολιτικοί και ορισμένες διαδικασίες δίνουν τα δίκτυα. Αλλά πάμε παρακάτω. Ένα κόσμο λοιπόν ο οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και ο οποίο όμω κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον και τι προσλαμβάνουσε μου. Έχει βαρεθεί από τη στήρα συνθηματολογία, έχει βαρεθεί από την τεχνητή πόλωση, έχει βαρεθεί από τους καυγάδες, τους τσακωμούς και στο πρόβλημα θέλει λύση. Όχι ποιον θα του τα πει πιο καλά ή πιο αρεστά, αλλά ποιον θα προσπαθήσει να είναι πιο αποτελεσματικός και πιο χρήσιμο. Η λύση είναι και η κυβερνητική λύση. Αυτή λοιπόν τη μάχη δίνουμε εμείς. Σωστά. Και θα έρθω λοιπόν. Και θα έρθω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και θα έρθω. Γιατί δεν είναι φλερτ. Είναι η κοινωνία θέλει πραγματικά λύση και κυβερνητική λύση. Και θα ζητήσει από κάποιον. Έτσι, από τον ένα, από τον άλλο, από τον τρίτο. Από κάποιον θα ζητήσει όμως τη λύση. Υπάρχει λοιπόν μια δυναμική αυτή τη στιγμή. Εμείς θέλουμε να την ενισχύσουμε, να την κάνουμε ακόμα πιο ισχυρή. Υπάρχει και ένα ποσοστό 4% που πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει πρώτο. Μήπως σας φουσκώνει. Εσείς το είπατε. Μήπως σας φουσκώνει. Το λέω απλά πώς το λέω. Μήπως σας φουσκώνει. 4%. 4%. Πόσο παίρνει τι δημοσκοπήσεις. 15. Άρα ένα στους τρεις ψηφοφόρους σας πιστεύει ότι θα βγει πρώτο. Άρα μήπως μια. Άρα άμα πάρουν το ρυθμό αύξηση. Λέει ο κόσμος. Λέει ο κόσμος. Κύριε Πιστοβουλάκη, μήπως μια σας φουσκώνουν, μια σας κατεβάζουν. Αναλόγως ποιο είναι το παιχνίδι με τα δύο πρώτα κόμματα. Μήπως είστε ανάμεσα στη Σκύλα και στη Χάριβδη, στη Μέγενη. Το πολιτικό σκηνικό είναι αυτό. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Γιατί εσάς ρωτάμε ποιον θα πάτε. Υπάρχει σωστά. Γιατί αποδείχνουν έτσι τους γι' αυτό προς το παρόν. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Και υπάρχει ένας κόσμος απογοητευμένος και από την προηγούμενη διακυβέρνηση αλλά και από τη σημερινή κατάσταση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ το έχουμε συνηθίσει σαν κυβερνητική πολιτική δύναμη. Μην κοιτάτε τι έχει συμβεί. Μόνοι μας λέμε, εμείς δεν είμαστε ούτε κόμμα αντίδρασης, ούτε κόμμα αγανάκτησης, ούτε κόμμα των απογοητευμένων. Είμαστε κόμμα που έχει μάθει να μπαίνει στα δύσκολα, να δίνει μάχες, να διεκδικεί, να αλλάζει την ιστορία της Ελλάδας και αυτό θέλουμε να κάνουμε ξανά. Αλλά αυτό έχει προϋποθέσεις. Τι λένε οι προϋποθέσεις λοιπόν. Οι προϋποθέσεις λένε ότι εμείς ζητάμε τη δύναμη επί συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη και στη διεθνή έκθεση και σε μια κωδικοποίηση που θα προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ζητάμε τη δύναμη να τα κάνουμε πράξη. Όχι να αντισταθούμε ή απλά να αντιδράσουμε. Προϋπόθεση να έχουμε ενισχυμένα ποσοστά και εμείς λέμε ότι στη δική μας εντολή, όποια και αν είναι αυτή, πιθανώς τρίτη, εμείς διεκδικούμε να είναι και παραπάνω, ακόμα και τρίτη να είναι, στην εντολή αυτή να βάλουμε το πρόγραμμα μας στο τραπέζι και να πούμε, παιδιά, ελάτε να δούμε σε τι από αυτά συμφωνείτε και σε τι από αυτά συμφωνείτε. Σε όποιον συμφωνεί με αυτά που καταθέτουμε στο τραπέζι. Και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε όποιον συμφωνεί σε αυτά που καταθέτουμε στο τραπέζι. Παρόλο που εκτιμώ. Παρόλο που εκτιμώ. Ένα δευτερόλεπτο να το επιτρέψετε. Ούτε τον κύριο Μητσοτάκη. Όχι. Ούτε τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ λέω άλλο. Καταλάβατε όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Όταν πάρει την τρίτη εντολή, να είναι εντολή, δεν έχει ο Ανδρουλάκης. Στη δημοκρατία. Ελάτε να συμμετάσχετε στην κυβέρνησή μου. Στη δημοκρατία μας υπάρχουν τρεις εντολές. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Λέω λοιπόν. Το ξαναλέω. Σωστά το καταλάβατε. Λέω. Σωστά το καταλάβατε. Πολύ σωστά το καταλάβατε. Ο Ανδρουλάκης λέει. Ελάτε στην κυβέρνησή μου. Λέω. Θα πει στο πρώτο κόμμα. Στη δική μας εντολή. Καταρχάς,
περιμένετε να δούμε τους σχετισμούς. Ο κόσμος δίνει εντολές. Σε όλους. Σε όλους. Άμα πάρουμε 8% ή 5% είναι εντολή αντιπολίτευσης. Αυτό θα κάνουμε. Άμα πάρουμε 20%, τα νούμερα είναι τυχαία, είναι εντολή να επιβάλλουμε προγραμματική ατζέντα. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο κόσμος. Θα σου τα πείτε το 8 και 5 μας... στην Νέα Δημοκρατία μπήκατε. Ορίστε. Δεν κάνατε αντιπολίτευση. Στην Νέα Δημοκρατία πήγατε. Πότε? Όταν λέω πήρατε 5 και 8. Στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν συγκυρίες. Εμείς αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη διάσωση τη χώρα όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαν πολιτικές καριέρες. Σε μια τελείως διαφορετική πολιτική συγκυρία και όταν οι υπόλοιποι τελικά αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν. Γιατί είναι και λίγο άδικο αυτό. Μην τα συγχαίουμε λίγο. Η παράταση κάνει μια επανεκκίνηση. Έχει καθαρό το κούτελο και κοιτάει με ειλικρίνεια τον ελληνικό λαό και προχωράει μπροστά. Όχι, καθόλου, καθόλου. Όχι μόνο την Παρθένη, όχι όχι το αντίθετο. Είμαστε και πολύ περήφανοι. Στη χρεοκοπία. Πολύ περήφανοι που είμαστε Πασόκ. Πολύ περήφανοι. Γιατί εμείς με νόμους που εμείς ψηφίσαμε. Για να μπορούμε να τους βρούμε. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε περήφανοι. Και για 10 πράγματα που έχουν αλλάξει τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Γιατί παραλάβαμε μια κρίση που οι άλλοι διαμόρφωσαν και εμείς διαχειριστήκαμε πηγαίνοντας στο 4% όταν κάποιοι άλλοι χτίζανε πολιτικές καριέρες. Γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι. Υπάρχει όμως, κυρία Χρυστοδουλάκη, υπάρχει μια γραμμή μέσω Πασόκ. Εντάξει, την εκφράζει ο Πρόεδρος. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι εντελώς. Ναι, εδώ πέρα υπάρχει μια εικόνα όμως ότι κάποιοι έχουν καλύτερες σχέσεις με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κανένα δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχουν... σα-ίσα, εγώ νομίζω ότι. Δεν του έφεραν κοντά κάποια θέματα, είναι ο Βάρτης. Εγώ δεν λέω ότι τυχαία είναι κοντά. Συγγνώμη, το ότι υπήρξαν θύματα σε μια κοινή σκευωρία δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται. Είναι σκευωρία, είναι ο Βάρτης. Ναι, ναι, είναι. Και η Ζήμερ. Όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Σκάνδαλο, ναι. Λοιπόν, διαφωνείτε. Να κλείσω με το σκεπτικό μου. Κλείστε, κλείστε. Σας βάλαμε και εμείς, βέβαια, η αλήθεια είναι στον τοίχο της συζητήσεως. Ότι εμείς θέλουμε τη δική μας εντολή να μπορέσουμε να επιβάλλουμε πολιτικούς όρους. Για μένα και για τον Πασόκ και για τον κύριο Ανδρουλάκη, το θέμα δεν είναι προσωποκεντρικό, αλλά είναι πολιτικό. Τα πρόσωπα που αναφέρει αυτό συμβολίζουν τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν και σε έναν κόσμο που έχει προβλήματα. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι με τη δική του δύναμη να δώσουμε λύση. Αν μας τη δώσει, θα το κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς θα τιμήσουμε όποια εντολή μας δώσει ο ελληνικός λαός. Ο κύριος Λοβέρδος είπε πολύ νωρίτερα αυτό που περιμέναμε ότι θα υποθεί από την κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ποιο είναι το δίλημα, Τσίπρας ή Μητσοτάκης και χίλια δυο άλλα περιπολιτική σταθερότητα. Έχει βάλει ο Μητσοτάκης ο ίδιος μόνος. Ναι, συμφωνώ. Το είπε πολύ νωρίτερα. Το τελευταίο μήνα αυτό βάζει. Μα αυτό είναι το δίλημα σε όλες τις εκλογές. Σε όλες τις εκλογές είναι Παπανδρέου ή Καλαμαλή. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Το δίλημα είναι το εξής. Τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση που θα βγει την επόμενη μέρα? Πώς αυτή η κυβέρνηση θα δώσει λύση στα προβλήματα του ελληνικού λαού? Αποφασίστε με ποιο θα συνεργαστείτε. Αυτό είναι το δίλημα. Όχι, δεν είναι αυτό, κύριε Καμπανό. Δεν είναι αυτό. Πάντως, γιατί πρέπει επιτέλους για μία φορά. Πάντως τα προβλήματα δεν θα τα λύσει ο Μπλάκης. Μόνο το σεβασμό που έχω επιτέλους για μία φορά σε αυτή τη χώρα. Σοβαρή άνθρωποι. Πολύ κεντρώοι. Πολύ κεντρώοι. Και γι' αυτό ψηφίζουν αρκετοί εξ αυτών νέων. Για μία φορά να μιλήσει ο καθένα για το τι προτείνει για την επόμενη ημέρα. Και να ζητήσουμε την ψήφο και την εμπιστοσύνη. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που μιλάμε. Ακριβώς και για το αύριο. Τα διλήμματα και που αφορούν την πολιτική σταθερότητα και μεταφράζονται στο ποιος θα πάρει το 151 είναι εντελώς απολύτικα και πιστέψτε με. Κάτι για να πληρώνουμε. Η σταθερότητα φάει την πολιτική ευμερία. Επειδή βλέπουμε ένα τίτλο τηλεθεατές μας, μπορεί βέβαια, δεν αποκλείεται, να γίνει και το λάθος, να έχει γίνει το λάθος με τις δημοσκοπήσεις που έγινε στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Που και ο τρίτος να έρθει πρώτος. Βλέπαμε τον κύριο Λοβέρδο πολύ ψηλά και τελικά κέρδισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο τρίτος να έρθει πρώτος. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις ήταν μπροστά του Ανδρουλάκη. Δεν λέμε για Γιάννη Λοβέρδο. Για Ανδρέα Λοβέρδο λέμε. Δεν ισχύει. Φυσικά για Ανδρέα Λοβέρδο. Εγώ δεν έχω σχέση με τον Ανδρέα. Κύριε Καλαβέρο, εγώ με τη γραμμή σας συμφωνώ. Αλλά πρώτα δεν θα κλείσουμε. Και ο τρίτος μπορεί να έρθει πρώτος. Αλλά για να πατάμε στα πόδια μας. Για να πατάμε στα πόδια μας. Ο κόσμος δεν θα εγκλωβιστεί στο δίλημα Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Ο κόσμος, άμα θέλει τις πολιτικές που προτείνει το Πασόκ για να του λύσουν τα προβλήματα, να ψηφίσει Πασόκ να τις εφαρμόσει. Αλλιώς εγκλωβιστεί στην πόλη, στην τεχνητή και στα διλήμματα που θα του πάρουν, που δυστυχώς θα οδηγήσει σε μια διακυβέρνηση όπως αυτή που ζούμε σήμερα, όπως αυτή που ζήσαμε, που δυστυχώς διαιώνιζε τα προβλήματα που είπε. Το είπε πολύ ωραίο ο Κυριάκος. Και να κλείσουμε, κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ. Ψηφίζει Ανδρουλάκη και σου βγαίνει Τσίπρα. Όχι, ψηφίζει Πασόκ και βγαίνει Πασόκ. Αυτό. Βελόπουλο μη δούμε στην κυβέρνηση.